Μέσα στα 8 λεπτά της εικονικής περιήγησης στην Κάντια του 1640, οι δημιουργοί έχουν εξαλείψει οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε ορθόδοξο και ελληνικό στοιχείο της πόλης, προκαλώντας την οργή και την αντίδραση 16 προσωπικότητων. Με επιστολή βόμβα προς το Βασίλη Λαμπρινό, οι υπογράφοντες ζητούν άμεση απόσυρση του βίντεο, χαρακτηρίζοντας την παρουσίαση συνολικά ανιστόρητη, εξηγώντας ότι πλαστογραφεί την ιστορία του τόπου και αλλοιώνει την ταυτότητα των κατοίκων της. Μόνο αν ήθελε κάποιος να απογυμνώσει την πόλη από κάθε τι το ορθόδοξο και κάθε τι το ελληνικό, μόνο αν είχε σκοπό να πλαστογραφήσει την ιστορία και να αλλοιώσει την ταυτότητα των κατοίκων της, θα μπορούσε να επινοήσει και να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Δεν εντοπίστηκε αυτή η έλλειψη. Αυτό μου κάνει εντύπωση, πραγματικά. Σας λέω με το χέρι στην καρδιά, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια έλλειψη που δεν είναι απλά μια λεπτομέρεια. Αυτό είναι που θεωρώ ότι είναι ένα θεσμικό ζήτημα. Δεν παρουσιάζεται η Κάντια της Δομητιάς έτσι με τις 110 εκκλησίες της, με όλη αυτή την όσμωση του Βυζαντινού και του Αναγεννησιακού πολιτισμού. Δεν παρουσιάζεται με μια τέτοια εικόνα. Οι υπογράφοντες, ανάμεσά τους ο Νίκος Γιγουρτάκης, ιστορικός, αρχαιολόγος και πρόεδρος του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης Αγία Εκατερίνη Συναϊτών, ο δημοσιογράφος Νίκος Ψηλάκης, ο σκηνοθέτης Γιάννης Μαραχδής, όσο και εκπρόσωποι της ιεραρχίας, κάνουν λόγο για πλαστογράφηση και αλλίωση της ιστορίας. Η πόλη που εικονίζεται δεν είναι ο χάνδακας του πολιτισμού, η πόλη των δεκάδων εργαστηρίων ζωγραφικής, η πόλη στην οποία γράφτηκαν μεγάλα έργα, ήκμασε το θέατρο και άνθησαν οι τέχνες. Γιατί εκείνο που παρουσιάζει ο Δήμος, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, δεν είναι ο χάνδακας του πολιτισμού. Δεν είναι ένας τόπος συνύπραξης δύο κοινοτήτων. Δεν είναι η πόλη των δεκάδων εργαστηρίων ζωγραφικής. Δεν είναι η πόλη στην οποία γράφτηκαν έργα μεγάλα και θαυμαστά, στην οποία ήκμασε το θέατρο και άθισαν οι τέχνες. Είναι μια επιδερμική προσέγγιση, στην οποία προβάλλονται μονάχα τα έργα των κατακτητών Βενετσιάνων και τα επιτεύγματα της Παπικής Εκκλησίας, με μια τυποποιημένη αισθητική, χωρίς καν την αρχιτεκτονική της πολυμορφία, χωρίς ψυχή και ταυτότητα. Συνυπέγραψα αυτή την επιστολή, επειδή δεν αναγνωρίζω την πόλη του Ηρακλείου, δεν αναγνωρίζω την πόλη μου. Με ενόχλησε και εμένα, ασφαλώς. Η απουσία κάθε ορθόδοξου στοιχείου, η απουσία της ελληνικότητας, η απουσία τελικά της ζωής. Είναι ένα περιτύχισμα. Θα ήθελα να δω ένα ζωγράφο, ας πούμε, το Ηράκλειο που ήταν θυμισμένη η πόλη ζωγράφων. Θα ήθελα να δω μια εικόνα, θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Να δω αυτό που γράφει η επιστολή, την ψυχή της πόλης. Και αυτή δεν την είδα. Να υποθέσω ότι είναι ένα λάθος, μια παράληψη. Το θέμα είναι ότι το είδαμε πολλές φορές, το συζητήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι το θεώρησαν αυτό κάτι που είναι μια μεγάλη έλλειψη για την πολιτισμική ιστορία της πόλης, και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε. Δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα τεχνοκρατικό θέμα.